βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, όπου παρακολουθήσαμε μία εξαιρετική γιορτή πολιτισμού, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε συνεργασία με 35 δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τα παιδιά που έλαβαν μέρος, τους γονείς που βοήθησαν και παρευρίσκονται, καθώς επίσης και τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι γίνεται εξαιρετικό έργο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης μας. Θα θέλαμε να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να επαναλάβουμε ότι αυτές οι γιορτές πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο και είναι σημεία αναφοράς του πολιτισμού που εκφράζομαι στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα καλωσορίσαμε μια πολύ όμορφη πολιτιστική εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, στην περιοχή Δύο Αωράκια. Σχολεία από 35 σχολεία του νομού Ηρακλείου βρέθηκαν εδώ μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς τους. Χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, τραγούδησαν. Συγχαίρουμε αυτή την εκδήλωση. Είναι οι συνεχιστές της παράδοσής μας. Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά καλή σταδιοδρομία και με το τέλος της σχολικής χρονιάς καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι σε όλους. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού διοργανώνεται σήμερα εδώ στο κλειστό στα Δύο Αωράκια με συμμετοχές από 35 σχολεία από όλο τον νομό, εκπροσωπούνται σχολεία από όλο τον νομό. Μια γιορτή η οποία είναι σημαντικότατη θα έλεγα, γιατί τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παράδοση, με το τραγούδι, το χορό, έρχονται να συνδέσουν αξίες της πατρίδας μας μέσα από τις προηγούμενες γενιές, μεταφέροντάς τις στο παρόν και στο μέλλον. Τα παιδιά μέσα από το χορό και τη βιωματική μάθηση έρχονται να γνωρίσουν και να αγγίξουν στοιχεία του πολιτισμού. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές, θα έλεγα, τα παιδιά μας, τα οποία μέσα από το χορό και το τραγούδι μαθαίνουν και ιστορία, γιατί για κάθε τραγούδι υπάρχει και ένα ιστορικό, θα έλεγα, μια παράδοση, ένα θρύλος, τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά και μπορούν και να τον αφηγηθούν. Από όσο είδαμε προηγουμένως, παιδιά τραγούδησαν, ένιωσαν και συγκίνησαν και εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο το απλό γνωστικό αντικείμενο μέσα στην τάξη. Οι γυμναστές και οι δάσκαλοι που έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια έφεραν τα παιδιά σε επαφή με όλα τα στοιχεία του πολιτισμού. Πολύ σημαντική και ευχόμαστε και στο μέλλον να συνεχιστεί. Η Περιφέρεια Κρήτης θα υποστηρίζει πάντα τέτοιες προσπάθειες. Ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι, μια που η χρονιά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ολοκληρώνει σήμερα με τον καλύτερο τρόπο μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Μια χρονιά που έχει να παρουσιάσει 3.000 συμμετοχές στο πρόγραμμα κολύμβησης, έχει να παρουσιάσει 4.000 συμμετοχές στα προγράμματα των αθλητικών αγώνων και έχει να παρουσιάσει και σήμερα περίπου 1.500 συμμετοχές σε μαθητές οι οποίοι ήρθαν να συμμετέχουν σε μια γιορτή πολιτισμού. Αθλητισμός ίσον πολιτισμός. Άρα είναι καλό το ότι σήμερα οι μαθητές από 34 σχολεία, και είναι θετικό αυτό γιατί πέρσι ξεκινήσαμε για πρώτη φορά με 17, φέτος 34, πιστεύουμε ότι του χρόνου θα αγκαλιάσουμε το σύνολο των σχολείων και ίσως γίνει ένας θεσμός που να καθιερωθεί πια και σε επίπεδο Κρήτης. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι σήμερα συμμετέχουν εδώ εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού που διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου.